Για την απόφασή της να παντρευτεί μόλις μετά από 2 μήνες γνωριμίας και μάλιστα στο Εκουαδόρ, μίλησε η ηθοποιός Γογό Καρτσάνα, που γνωρίσαμε ως Αλίνα από την τηλεοπτική σειρά Το Σόι Μου. Ένα θα σας πω. Την πεθερά της τη λένε Αντριάννα, Βερόνικα, Σπινόζα, Καρέρα, Μαχάλη, Πενταφράγκα. Η συνέντευξη στην Ευαίνιν υποκαχώντας Όλγα Λαφαζάνη. Πόσο μηνών είσαι τώρα? Είμαι 6 μηνών. Στον έκτο, στα μισά του έκτου περίπου. Το φίλο του μωρού? Το μάθαμε και είναι αγόρι. Είναι ο Κωνσταντίνος μας. Έχεις πάρει μόλις 7 κιλά. Πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, ναι. Τώρα δεν ζυγίστηκα μετά. Σίγουρα θα έχει ανέβει. Με το σύζυγό σου, τον Γιώργο, πόσο καιρό είστε τώρα μαζί? Τώρα τα Χριστούγεννα κλείσαμε 2 χρόνια παντρεμένοι και ουσιαστικά μαζί είμαστε 2 χρόνια και 4 μήνες. Δηλαδή μετά τους 4 μήνες παντρευτήκατε? Ναι, ναι, ήταν πολύ γρήγορο. Βασικά ο γάμος ήρθε ουσιαστικά τον πρώτο μήνα. Όταν το γνώρισα, ήταν λίγο. Έγινε το κλικ και από τις δύο πλευρές και είπαμε, okay, εσύ είσαι ο άντρας της ζωής μου, εσύ είσαι η γυναίκα της ζωής μου, έλα πάμε, παντρευόμαστε. Με το σύζυγό σου Γιώργο κάνετε και έναν πολύ ωραίο γάμο στο Εκουαδόρ. Είναι η μαμά του Γιώργου από το Εκουαδόρ. Θέλαμε να πάμε και ταξίδι εκεί και είπαμε να τα συνδυάσουμε και να τα κάνουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να παντρευτούμε δυο μας, μακριά από όλους. Βέβαια, επειδή ο Γιώργος έχει εκεί μεγάλη οικογένεια και συγγενείς, δεν ήμασταν και όλοι μας στο γάμο. Ήταν όλο το ζωή του Γιώργου. Κλωτσάει το μωράκι. Ναι. Θυμάσαι την πρώτη φορά? Ναι. Ήμασταν στο αυτοκίνητο με τον Γιώργο. Μόλις είχα φάει μια πολύ ωραία σπανακόπιτα της θείας μου και νιώθω κάτι περίεργο. Λέω, Γιώργο, νομίζω κλώτησε. Τι ένιωσες? Δεν μπορώ να το εξηγήσω, σαν σε φτερούγισμα, σαν να σκάσε popcorn, σαν κάτι ρε παιδί μου. Αυτή την περίοδο έχει κάποιος τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και την παράσταση Βάκχες μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, η Βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Χρήστη Σουγάρη και η παράσταση είναι στο Vimeo On Demand. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε να τη δει όποια στιγμή θέλει. Πάμε τώρα στη Μάγδα Κοπαλίδου, που θα ξανάμπαινε με 1000 στο MasterChef γιατί τα πέρα...